Ευχαριστώ, να ξεκινήσουμε από τα διαρκείας. 6.000 θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο νούμερο και αυτό το 6.000 βάζει βάσεις, νομίζω, ίσως ακόμη και αυτό το 8.000 που είχατε θέσει σαν όριο, νομίζω, Νεκτάρια, στην παρουσίαση των διαρκείας, να το ξεπεράσετε πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει αυτός ο αριθμός πανίκου, αλλά είναι πραγματικότητα ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε με λόγια, να ανταποδώσουμε καλύτερα με λόγια την αποζήτηση που δείχνει ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ σε ό,τι αφορά στην ανταπόκρισή του για απόκτηση ενός εισιτηρίου διαρκείας. Ειδικά στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, και αν αναλογιστεί κάποιος και το διάστημα από την έναρξη της τοπόδησης μέχρι και σήμερα, οι αριθμοί που έχουν διαμορφωθεί είναι πάρα πολύ μεγάλοι και θέλουμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για αυτή την ανταπόκριση, η οποία, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι και μια έκφραση της πίστης, της υποστήριξης και, όπως είπα προηγουμένως, και της αφοσίωσης του κόσμου του ΑΠΟΕΛ προς την ομάδα. Ένας κόσμος που έχει πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις, τις γνωρίζουμε και είναι σαφώς υποχρέωση της διοίκησης, των προπονητών και των ποδοσφαιριστών να επιδείξουν τέτοιο αγωνιστικό ζήλο μέσα στο γήπεδο, ώστε να μπορέσουν να φανούν αντάξει και των προσδοκιών αλλά και της ιστορίας της ομάδας. Είναι μέσα σε ένα πλαίσιο τέτοιο που κινήθηκε και η τοποθέτηση του ίδιου του Προέδρου της εταιρείας σήμερα. Αναφέροντας όμως κάτι που πρέπει να είναι πάντα στο μυαλό μας, ότι κάθε αγωνιστική περίοδος που ξεκινά είναι μια περίοδος νέων προκλήσεων που μια ομάδα ξεκινά από την αρχή. Χρειάζεται πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ δουλειά για να πετύχουν τους στόχους της. Αύριο έχουμε μια πρώτη μεγάλη αγωνιστική πρόκληση απέναντί μας, με μια ομάδα που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αμελητέα ποσότητα. Έχει τα δικά της πλεονεκτήματα. Έρχεται με πάρα πολύ ψηλό κίνητρο το ΓΑΣΥΠ και, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Πρόεδρος, δεν υπάρχουν εύκολοι και δύσκολοι αντίπαλοι. Τα πράγματα τα κάνεις εύκολα ή δύσκολα εσύ με το τι παρουσιάζεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και ευελπιστούμε ότι θα δούμε μια ομάδα που θα έχει αυξήσει και το βαθμό της ετοιμότητας της αλλά και την διάρκεια στο παιχνίδι της, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα πρόκρισης για τον επόμενο γύρο. Και Νεκτάρια, θα παραμείνω λίγο ακόμα στο θέμα των εισιτήριων διαρκείας. Απλά αυτοί οι αριθμοί δείχνουν και το πόσο σωστή ήταν η κίνηση φέτος για τη δημιουργία των συγκεκριμένων πακέτων. Εντάξει, ήταν μια πρωτοβόρα εφαρμογή ό,τι αφορά στα πακέτα, η οποία σαφώς με βάση τους αριθμούς φαίνεται να λειτουργήσε καταλυτικά για να μπορέσει για να υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί. Εντάξει, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το να υπάρχει συνολικά ο αριθμός των αγώνων σε ένα πακέτο διαρκείας δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργήσε ο ΑΠΟΕΛ. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στο εξωτερικό, σε ομάδες που έχουν επιτυχημένες πορείες, και αυτό πράγμα είναι κάτι που βοήθησε. Γιατί αν κάποιος αναλογιστεί και το ποσοστό ανταπόκρισης στην κατηγορία Legend σε σχέση με την κατηγορία μόνο από Έλληνε, είναι συντριπτικά τα ποσοστά. Αν πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στις 6.000 διαρκείας, γιατί η ροή είναι συνεχόμενη και συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός, υπήρχαν γύρω στα 300-350 εισιτήρια διαρκείας κατηγορίας μόνο από Έλληνε. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος στοχεύει στο Legend, επιλέγει το Legend ακριβώς για το ότι είναι ένα εισιτήριο το οποίο δεν θα το φέρει ξανά το Orange Shop, ανεξαρτήτως της πορείας της ομάδας και το που θα φτάσει, για να χρειαστεί να διεκδικήσει εισιτήριο. Νεκτάρια, τώρα, ο Καρλάου έρχεται αύριο στην Κύπρο. Φαντάζομαι ότι, έτσι έχουν τα πράγματα. Για να γίνει η εγγραφή του Καρλάου, φεύγει, μάλλον πρέπει να φύγει ένας ποδοσφαιριστής, σωστά? Και να γίνει εγγραφή του Καρλάου στην λίστα της ΚΟΠ που είναι στις 8 Αυγούστου. Σωστά, ναι. Άρα είναι πολύ νωρίς ακόμη.
Ναι, θα υπάρχει αξιολόγηση του ρόστερ, θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν αποφάσεις. Τώρα, επιμέρους για το αν θα προσθεθεί ο Καρλάο για να αφαιρεθεί κάποιος ποδοσφαιριστής για τον δεύτερο προκριματικό γύρο, είναι κάτι που αναμένεται να αποφασιστεί από τους αρμόδιους. Και ανάλογα την κάθε λίστα στον κάθε προκριματικό θα την προσαρμόσουμε. Και αντιλαμβάνομαι θα εξαρτηθεί και από την ετοιμότητα που έχει ο Καρλάου, έτσι. Εντάξει, τα δεδομένα σε αφορά στην αγωνιστική ετοιμότητα του Καρλάου τα γνωρίζουμε. Είχε αγωνιστεί 5 παιχνίδια μέσα στον Απρίλιο και τον Μάιο. 29 του Μάη τέλειωσε την παρουσία του στην Τωρίνο σε αφορά στην αγωνιστική περίοδο την περσινή. Έκανε μια εβδομάδα διακοπές και μετά ξεκίνησε ατομικές προπονήσεις στην καταστάσεις της Κορίτσια, τις οποίες συνέχιζαν μέχρι και χθες, αφού σήμερα ξεκίνησε για το ταξίδι στην Κύπρο. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι ο βαθμός ετοιμότητας ενός ποδοσφαιριστή αναλόγως και των προπονήσεων που κάνει δεν μπορεί να είναι ακριβώς ο ίδιος, όπως τον αγωνίζεται σε διτέρματα ή με ένα σύνολο ποδοσφαιριστών. Θα έρθει και θα εκτιμηθεί ακριβώς η κατάστασή του για να μπει σε ένα πρόγραμμα γρήγορης επαναφοράς, να προλάβει όσο γίνεται τους υπόλοιπους. Εντάξει, αυτό είναι κάπως πρόωρο να πούμε αυτή τη στιγμή, αλλά και ο Καρλάου γνωρίζει ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες για να είναι έτοιμος. Έχει διαβεβαιώσει ότι μπορεί να αντεπεξέλθει και τον αναμένουμε να έρθει στην Κύπρο. Εντάξει, είναι θετικό το γεγονός ότι δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής αφού γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα κατατόπια. Πέρα από την αγωνιστική ετοιμότητα, Μαρίνα, το καλό με την περίπτωση Καρλάου είναι ότι δεν χρειάζεται απολύτως τίποτε άλλο, ούτε προσαρμογή και της οικογένειας, ούτε του ιδίου. Γνωρίζει τους πίσους ποδοσφαιριστές, γνωρίζει τα πολιτήρια, την νοοτροπία, τη φιλοσοφία της ομάδας. Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο αποτελούσε βεβαίως πλεονέκτημα στην περίπτωση. Ο κόσμος ρωτάει, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι και γιατί το ρωτάει, για το οικονομικό μέρος της συμφωνίας. Είναι 60-40 για την Τωρίνο, είναι 70-30 της Τωρίνο ο μισθός Νεκτάρια. Ο μισθός που θα καλεστεί να πληρώσει ο Αποέλ σε σχέση με το συμβόλαιο του Καρλάου είναι κάτω από τον μέσο όρο του μισθολογίου που βάζει στον Αρχάγγελο. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι του μισθού του Καρλάου ουσιαστικά τον καλύπτει. Ναι, για καλύπτει, να είναι κάτω από τον σωστά, μέσο όρο, ναι. Άρα. Ναι. Και μάλιστα και πολύ κάτω, έτσι. Ακριβώς, ναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό το καλύπτει τότε. Μάλιστα. Τώρα, Νεκτάριε, θα μου πεις πάρα πολύ νωρίς, γιατί εντάξει, ο Καρλάου έχει ακόμη ένα χρόνο καταρχήν δανεισμό από την Τωρίνο στο ΑΠΟΕΛ. Το συμβόλαιο του Καρλάου όμως τελειώνει τον μεθεπόμενο χρόνο με την Τωρίνο. Έχει βάλει κάποια ασφαλιστική δικλίδα το ΑΠΟΕΛ για να μπορέσει να τον έχει και για τον μεθεπόμενο χρόνο, ή είναι πολύ νωρίς ακόμη να γίνει κάτι τέτοιο? Υπάρχει οψιόν αγοράς για το Μάιο του 2018. Με ένα ποσό φαντάζομαι λογικό. Απόλυτα λογικό. Ναι. Ναι. Άρα από τη στιγμή που θα σας αφήσει αντιλαμβάνεσαι, Ανίκο, ότι μπαίνουν ποσά τα οποία μπορεί μια ομάδα της Ευβέλειας στα Βουέλ να το εξέλθει. Αν παίρνει μια ρήτρα του μισού ή του 1 εκατομμυρίου ευρώ για να ποδοσφαιριστεί 32 χρόνια, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι δυνατόν να γινόταν να πορευτεί. Ναι, σωστό. Τώρα, εντάξει, το ΑΠΟΕΛ δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, αλλά αντιλαμβάνομαι όλα αυτά θα τα δείτε κατά τη διάρκεια, έτσι. Αφού τώρα αυτό που προϋποθέτει, μάλλον αυτό που είναι σε πρώτη γραμμή, είναι το παιχνίδι με την Ντούνταλας. Κοίτα, όπως είναι τώρα διαμορφωμένο το ρόστερ, δεν υπάρχει κάποια άμεση ανάγκη. Το πώς θα προχωρήσει ο ΑΠΟΕΛ είναι αυτό που θα καθορίσει και, και τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα. Άραστε. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Μαρίνα? Να πούμε, Νεκταρία, λίγο για την προσπάθεια στήριξης στον γκολ στη ζωή και θα για έχουμε τον και μετά τον Γιάννο, ναι. Το Γιάννο τον Οκά, ναι, ο οποίος απλά επειδή έβγαλε το από Έλενα tweet. Ναι, να σας πω και χαίρομαι πάρα πολύ που ρωτάτε για αυτό, γιατί θα τρέξουν δύο καμπάνιες αύριο. Έχουμε σε συνεργασία με τον γκολ στη ζωή αποφασίσει να υπάρξει ένα συνεργείο δειγματοληψίας με εθελοντές από το Καραϊσκάκη, ο Ίδρυμα, στον χώρο του συνεδριακού αύριο. Θα
είναι μια προσπάθεια που γίνεται για να ενισχυθεί και η βάση δειγμάτων για τον νεαρό, τον Γιώργο τον Μικελίδη, τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο ο Γιώργος, είναι όλοι όσοι έχουν ανάγκη, όσο αυξάνεται η βάση δεδομένων, τόσο πιο πολλούς ανθρώπους βοηθούμε. Και είναι μια διαδικασία η οποία δεν χρειάζεται παρά ελάχιστο χρόνο, 2-3 λεπτά, μεσάλιο, για να μπορεί να ενισχύεται η βάση δεδομένων του Καραϊσκάκη Ιδρύματος, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν και μέλη των οργανωμένων στον περιβάλλον των χώρων του ΓΑΣΥΠΗ, που θα πουλάνε λαχνούς ενίσχυσης για ένα μέλος του ΓΑΣΥΠΗ, ο οποίος δυστυχώς αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και χρειάζεται οικονομική ενίσχυση. Είναι ενέργειες οι οποίες πάντα μας βρίσκουν σύμμαχους και που δεν θα πάψουμε ποτέ να ενισχύουμε. Νεκτάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου απόγευμα. Γεια σου. Yeah.